Καλησπέρα. Σήμερα παίξαμε με μια ιστορική ομάδα όπως είναι η Δόξα Δράμας, με πολλούς έμπειρους και καλούς παίκτες. Γι' αυτόν τον λόγο θέλω να κάνω να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά μας που κατάφεραν να κερδίσουν και αυτή την ιστορική ομάδα. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες του παιχνιδιού. Απλά μόνο, επειδή δεν συνήθισα να μιλάω για τη διαιτησία, απλά θέλω να πω μόνο ότι ο διαιτητής δεν πρέπει να είναι αρνητικός παρονομαστής ενός παιχνιδιού. Πρέπει να περνάει απαρατήρητος. Σε αυτό το παιχνίδι δεν πέρασε. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, θέλω να πω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά για την προσπάθεια που κάνουν και κάτι ακόμα. Είναι ορισμένοι που δεν πιστέψαν σε αυτή την ομάδα και συνεχίζουν να μην πιστεύουν. Πιστεύω ότι τα παιδιά με την προσπάθεια που κάνουν μέσα στο γήπεδο αποδεικνύουν και σε αυτούς σιγά σιγά ότι έχει αξία αυτή η ομάδα. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κ. Τζαναβάρα. Τούτη είχε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα προσωπικό και αναγκάστηκε να αναχωρήσει για την Αθήνα αυτή τη στιγμή. Τώρα στα αγωνιστικά. Μπήκαμε στο πρώτο ημίχρονο. Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε το χώρο του κέντρου. Και από μια φάση που κατά τη γνώμη μας είναι offside, από καθαρή θέση offside, μπήκε το πρώτο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε, και αυτό που είπαμε στα παιδιά ήταν ότι πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανατρέψουμε το εις βάρος μας σκορ. Το παλέψαμε, όντως ήρθε το γκολ γρήγορα. Μειώσαμε και πάλι σε μια φάση η οποία πάλι, όπως είπατε κι εσείς, ξεκινάει το κοντρόλ ο παίχτης της αναγέννησης Αγιαννητσών με χέρι και παίρνει την μπάλα μπροστά του και κάνει τον γκολ. Δεχτήκαμε ένα τρίτο γκολ, θεωρώ άδικα και χωρίς να μπορέσει η ομάδα μας να αντιδράσει στη συνέχεια του παιχνιδιού. Προσπαθήσαμε, συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθειά τους. Πιστεύουμε και θεωρούμε ότι τα δώσαν όλα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε σήμερα. Έχουμε αρκετά και σημαντικά προβλήματα. Δουλεύουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις και προσπαθούμε να τα επιλύσουμε. Ελπίζω και εύχομαι ότι θα τα καταφέρουμε. Συγχαρητήρια στην αναγέννηση Γιαννητσών για αυτή τη σπουδαία νίκη. Αυτά. Είστε κανένα προβλήμα με την εμφάνιση της ομάδας? Όχι. Βεβαίως. Όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Διαπιστώσαμε τα προβλήματα για άλλη μια φορά. Ναι. Διαπιστώσαμε τα προβλήματα για άλλη μια φορά που ήδη είχαμε δει και από τις προηγούμενες αγωνιστικές και μέσα από τις προπονήσεις, και πάνω σε αυτά δουλεύουμε έτσι ώστε να τα επιλύσουμε μαζί με τους παίχτες μας. Δουλεύουμε πάνω σε στοιχεία τακτικής και εκεί έχουμε επικεντρωθεί, πάνω στην τακτική μας και πάνω σε κάποια στοιχεία φυσικής κατάστασης και ιδιαίτερα, να γίνω σαφής, φορμαρίσματος της ομάδας. Έτσι, δεν θέλουμε να κοιτάξουμε τι έγινε ή τι έχει γίνει, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς κοιτάμε από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που ήρθαμε. Αυτά τα δύο. Προσπαθούμε να φορμάρουμε την ομάδα και να περάσουμε, γιατί ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία, να περάσουμε μαζί με τον κύριο Τζαναβάρα τη φιλοσοφία, την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας μας. Αυτό. Στο θέμα της φυσικής κατάστασης, αυτό τη στιγμή που καθίλει, υπάρχει περίπτωση, βλέπετε άμεσα αποτελέσματα βελτίωσης ή όχι? Σε όλα αυτά που μιλάμε... Δηλαδή, ο κόσμος του χρονικού ορίζοντα θα πρέπει να περιμένει για να αρχίσει να βλέπει κάτι το διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε στο τελευταίο καιρό? Ναι. Για να φορμαριστεί μια ομάδα, γιατί εγώ εκεί επικεντρώνομαι αυτή τη στιγμή μαζί με τον κύριο Τζαναβάρα και επικεντρωνόμαστε μαζί με την τακτική, πρωτίστως την τακτική και μετά σε αυτό το κομμάτι, προσπαθούμε να πετύχουμε το φορμάρισμα στο μέγιστο, στο μικρότερο χρονικό διάστημα.
Θεωρώ ότι δεν θέλω να πω ότι θέλουμε επίστοση χρόνου, δεν μας παίρνει ο χρόνος άλλο. Έτσι, δεν έχουμε χρόνο. Θεωρώ όμως ότι καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε μια εβδομάδα ή σε 10 μέρες. Έτσι, είναι λογικό. Χρειαζόμαστε γύρω στις 3 με 4 εβδομάδες για να πούμε ότι θα υπάρξει μια σαφής βελτίωση της ομάδας. Εγώ ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίχτες μου για την όλη προσπάθεια που κάναμε. Ακολουθήσαμε πιστά τις συμβουλές του προπονητή μας. Τα δώσαμε όλα. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα που πήραμε. Συγχαρητήρια και καλή πορεία στη Δράμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σήμερα έγινε άλλο ένα μάτς το οποίο δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι μέσα στην έδρα μας. Θεωρώ ότι προσπαθήσαμε και ότι αγωνιστήκαμε αρκετά καλά. Τουλάχιστον σίγουρα καλύτερα από τις προηγούμενες φορές. Δείξαμε κάποια στοιχεία, όχι στο μέτρο που τα θέλουμε, αλλά πιστεύω ότι βγάλαμε κάποια πράγματα στο γήπεδο. Δυστυχώς, κόντρα στη ροή του και στην εξέλιξη του αγώνα, δεχτήκαμε το πρώτο γκολ και το δεύτερο. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, ορθόδοξα θεωρώ. Βάλαμε την μπάλα κάτω, προσπαθήσαμε. Καταφέραμε να μειώσουμε. Εντείναμε τις προσπάθειές μας να πετύχουμε τον γκολ, να ισοφαρίσουμε και μετά ό,τι άλλο μπορούμε να διεκδικήσουμε. Αλλά δυστυχώς δεχτήκαμε και ένα τρίτο γκολ, το οποίο μας έφερε ακόμα πιο πίσω το σκορ. Πάλι το μειώσαμε και δεν καταφέραμε δυστυχώς να κάνουμε κάτι άλλο. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον προπονητή της Αναγέννησης ότι ένας αρνητικός, έτσι, δεν ξέρω πώς να το πω, του παιχνιδιού ήταν ο διαιτητής. Δεν μπορεί ούτε ο διαιτητής ούτε αυτοί οι επόπτες να σφυρίζουν στη Β' Εθνική. Ούτε στη Δέλτα Εθνική δεν πρέπει να σφυρίζουν αυτοί οι διαιτητές. Άμα δεν βλέπουν χέρια, δεν βλέπουν offside, δεν βλέπουν οτιδήποτε δεν βλέπουν που είναι, το έβλεπα εγώ από την άλλη μεριά του γηπέδου, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Και μοιραία έρθει το αποτέλεσμα. Για σένα τι έφτιαξε και έχασε η ομάδα σήμερα? Ποιος είναι ο βασικός λόγος? Κοιτάξτε, πολλοί είναι οι λόγοι που μπορεί να χάσει μια ομάδα. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε συνέχεια με την τύχη και με τη διαιτησία και με το ένα και το άλλο. Σίγουρα κάνουμε κάποια λάθη για να έχουμε δεχτεί τόσα πολλά γκολ. Σίγουρα κάτι κάνουμε εμείς λάθος. Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση ότι σε κάθε μάτς σχεδόν τρώμε γκολ. Σίγουρα όμως έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωση γιατί έχουμε καλούς παίκτες στην ομάδα και θεωρώ ότι με τη δουλειά που κάνουμε με τον κύριο Τζαναβάρα πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μαζευτούμε τουλάχιστον σίγουρα αμυντικά. Τώρα, όπως είδατε κι εσείς, ο αντίπαλος μας έκανε δύο φάσεις και όχι, δηλαδή χωρίς κλασική φάση φάγαμε τρία γκολ. Όταν δέχεσαι τέτοια γκολ, μοιραία θα χάσεις και το παιχνίδι.